των συνταξιούχων Κύπρου. Κύριε Σκαφαρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ. Ε, η, απόφαση, λήφθηκε. Θα υπάρξει ένα από τον πρόεδρο ε, του νόμου για, τον, για τη σύνταξη χειρία. Αυτό πώ επηρεάζει και ποιου επηρεάζει. Εσεί τι έχετε να συμβουλεύσετε πλέον τον κόσμο που επηρεάζεται. Ανέμεναν πολλά από αυτό το, 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 το νόμο. Καταρχήν το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η αναπομπή που γίνεται από τον Πρόεδρο, αλλά η απόφαση ε, ύστερα από την επιμονή τη κυβέρνηση να χωρίσει του συνταξίχου σε δύο κατηγορίε. Να δικαιούνται σύνταξη χελία ε, όσοι έχασαν την σύζυγό του από την πρώτη του Γενάρη του 2018 και μετά, και να αφήσει του συνταξίχου που έχασαν τη σύζυγό του προηγουμένω εκτό σχεδίου, εκτό νομοθεσίας. νομοθεσία. Ναι, κύριε Βεβαίω... απλά κάπου δεν πρέπει να μπει μια γραμμή, φαντάζομαι κάποτε να μπει γραμμή η οποία να παραβιάζει το άρθρο 28 του συντάγματος που δεν επιτρέπει η παραβίαση της αρχής της ισότητας. Εφόσον γίνεται μια νομοθεσία θα πρέπει να γίνει νομοθεσία σωστή που να μην αδικεί άλλους συνταξιούχους βάζοντα η κυβέρνηση και να επιμένει ε, σαν κριτήριο την ημερομηνία θανάτου της συζύγου. Αυτό είναι απαράδεκτο από όλε τι απόψει. Παραβιάζεται και η αρχή τη ισότητα. Το γνωρίζει η κυβέρνηση ότι είναι παραβίαση τη αρχή τη ισότητα και παραβιάζει το Σύνταγμα και επιμένει, να... επιμένει για αυτή την νομοθεσία. Και τώρα οι συνταξιούχοι για το τελευταίο συμβάν που έγινε από την αναπομπή του Προέδρου μα είπαν ξεκάθαρα από ό,τι θέλει να πάει στο Μήλον. Πέντε μέρες κοσχινίζει. Δηλαδή νέα καθυστέρηση για μία λεπτομέρεια η οποία τροποποίησε κάπω το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση η Βουλή πρόσφατα, που ουσιαστικά ε, είναι περίπου το ίδιο που θα γίνει, αλλά ποιο θα γίνει εκ των ποτέρων. Δηλαδή, αλλά αυτή η τροποποίηση, αν επιφέρει κόστο, δεν έχει δίκιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να διασφαλίσει ότι δεν θα. Δεν επιφέρει κόστο αυτή η τροποποίηση από το γεγονό ότι η Βουλή έκφρασε την πρόθεσή τη, αν και εφόσον χρειάζεται. Να αυξηθεί η εισφορά κατά 0,1 από την κάθε πλευρά από το 2024 μέχρι το 2034, αν και εφόσον χρειάζεται με μελέτη που θα προηγηθεί από το γεγονό ότι κάθε τρία χρόνια γίνεται αναλογιστική μελέτη από τον αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων, τότε η Βουλή έκφρασε την πρόθεσή τη να ψηφίζει κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση επέμενε για το αντίθετο. Έχον προτέρων, χωρί αναλογιστική μελέτη τη συγκεκριμένη στιγμή που θα γίνει, πριν το 2024, να βάλει αυτή την πρόνοια μέσα για ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η παραβίαση τη αρχή τη ισότητα. Που επιμένει η κυβέρνηση να αφήνει σε δύο κατηγορίε του για Επαναλαμβάνω, στου τυχερού και στου άτυχου. Ανάλογα με το πότε έφυγε από τη ζωή η σύζυγο. Και πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση ότι είναι αντισυνταγματική νομοθεσία. Το γνωρίζει βεβαίω και επιμένει, επιμένει, να αφήνει αυτή την αδικία ει βάρο των ε, ε, χείρων αντρών που έχασαν τη σύζυγον του πριν από την πρώτη την πρώτη του 2018. Εμεί, σαν οργάνωση των συνταξίχων, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη πήραμε την απόφαση και στο διάστημα από τι 25 του Ιούλη μέχρι την 1η του Αυγούστου θα κάνουμε επαρχιακέ συσκέψει στον ενδιαφερομένο για να πάρουμε Ξέρουμε πώ είναι οι, οι επηρεαζόμενοι. Δεν υπάρχει ο αριθμό, νομίζω, αλλά να σα πω κάτι. Γίνεται μια αδικία ει βάρο των ανθρώπων που έχασαν τη σύζυγό του πριν από την 1η του Γενάρη του 2018 και αυτή είναι φυσιολογικό ότι θα είναι και μεγάλη ηλικία αυτοί που έχασαν τη σύζυγό του. Και μεγάλη ηλικία που σημαίνει. Είναι λίγο πιο παλιά γι' αυτό, Ναι. ναι. πιο παλιά. Που σημαίνει το κόστο για αυτό το πρόβλημα θα είναι και πιο λίγο σε σχέση με το νέο κόστο που δημιουργείται για του νέου συνταξιούχου χείρους που χάνουν τη σύζυγό του από την πρώτη του Γενάρη του 2018. Ε, Μπορείτε να ακούσετε λίγο περίεργα αυτό που θα πω. Εκεί είναι ένα πρόβλημα που σιγά-σιγά θα επιλύνεται μόνο του, γιατί είναι ο κύκλο τη ζωή. Ενώ σε σχέση με το πριν την 1η πρώτη, πρώτη, του 2018. Συμφωνώ. Ωστόσο, το κόστο τη κυβέρνηση θα είναι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων, διότι δεν είναι κόστο τη κυβέρνηση, είναι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων. Σιγά σιγά δεν θα υπάρχει σε σχέση αν και εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα. Θα είναι προσωρινό το κόστο που θα έχει από αυτού που ζητούμε εμεί να καλύψει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ε, αυτό το αίτημα δεν έχει καμία σχέση με την αναπομπή. Όχι. Η αναπομπή είναι για, το... για αυτήν την λεπτομέρεια που έχει σχέση με, τον, ο, με την απέτηση τη κυβέρνηση να μπει εκ των προτέρων πρόνοια στην νομοθεσία, ότι ξέρετε αν πριν από το 2024 α, φανεί από τη μελέτη ότι θα υπάρχει κόστος να αυξηθεί κατά 1% Σταδιακά βεβαίω με την αναλογία τη κάθε πλευρά 0,1% το 2024 Άρα... και να σβήσει μέχρι το 2034. Δεν είναι ουσία η διαφορά. Άρα, κύριε Σκαρπάρη, α, ε, εκεί που θα κατέληγα είναι ότι ακόμη και μετά τη συζήτηση ε, επί τη συγκεκριμένη πτυχή, αυτή η αδικία που μόλι τώρα μα περιγράψατε, δηλαδή αν κάποιο έχασε τη σύζυγό του 31ου του και ο άλλο την πρώτη την πρώτη ένα θα δικαιούται, ο άλλο δεν θα δικαιούται, δεν θα λυθεί. Βεβαίω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς... Είναι μια μέρα διαφορά, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εμεί απαιτούμε από την κυβέρνηση να κάνει δεύτερα σκέψη. Να αφήσει αυτή την αδικία που δημιουργεί και είναι έντονε οι φωνέ διαμαρτυρία των συνταξιούχων. Αυτό που έχασαν τη σύζυγό του πριν από τον Γενάρη του 2018 και είναι και δικαιολογημένε. Και θα προσφύγουν στα δικαστήρια, είναι παραπάνω από το βέβαιο. Εμεί Έχουμε μιλήσει με του νομικού μα συμβούλου. Αυτό και... θα σα ρωτούσα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, ειδικά για αυτή την πτυχή. Έχουμε μιλήσει με του νομικού μα συμβούλου. Μετά τι συσκέψει που παρελειπτόντω θα γίνουν, θα αρχίσουμε από τη Λάρνακα τι 25 του Ιούλη. Στο Φρέναρο για την ελεύθερη περιοχή να του 26 του Ιούλη. Λευκοσία τη Δευτέρα 29 του Ιούλη. Λεμεσόν 30 του Ιούλη. Και στην Πάφον την 1η του Αυγούστου. Θα κάνουμε πέντε επαρχιακέ συσκέψει των ενδιαφερμένων. Θα πάρουμε να αποφάσει και με νομικά μέτρα και με άλλου τρόπου που θα αποφασιστούν. Όταν λέτε με άλλου τρόπου, ενδέχεται να δούμε δηλαδή και συνταξιούχου στου δρόμου. Θα αποφασίσουν οι συσκέψει γιατί όχι κυριαρχεί το δίκαιο ή το άδικο ει βάρο αυτή τη μερίδα. Παραβιάζεται η αρχή τη ισότητα, παραβιάζεται πρόνοια του συντάγματο και ε, δεν έχει η κυβέρνηση να, να ανταποκριθεί σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Θα αφήνει του συνταξιούχου, του ηλικιωμένου να τρέχουν στα δικαστήρια για να βγουν το δίκαιο του. Εσεί αυτό που ζητάτε είναι να μπει μια άλλη ημερομηνία ή να μην υπάρχει καθόλου χρονικό όριο σε σχέση με το πότε ε, έφυγε. Α, δεν είναι λογικό να υπάρχει χρονικό περιθώριο. Βεβαίω δεν θα πάει η νομοθεσία να καλύψει αναδρομικά 10-15 χρόνια πίσω και να πει: Ξέρει, εσύ έχασε τη σύζυγο σου πριν 10 χρόνια, έχασε τόσα λεφτά κάθε χρόνο, και να τον πληρώσει. Όχι βεβαίω. Από εδώ και Ούτε, ούτε, ούτε απαιτούμε. Αλλά από την 1η του Γενάρη, εφόσον θα γίνει η νομοθεσία του 2018, να καλύψει τι περιπτώσει τη Νέα. Είναι πολύ πολύ αδικό, το τονίζω και το καταλαβαίνουν όλοι ε, και δεν το λύκουν. Και επικαλούνται βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων. Δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι, στη βιωσιμότητα άλλη... του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων, τη στιγμή, στιγμή που μα υπενθυμίζουν πολλοί. Και άλλα, τη βιωσιμότητα τη σκέφτονται μόνο όταν θα δώσει κάτι δίκαιο. 7,5 δισεκατομμύρια, αγαπητέ Νίκο, χρωστεί το κράτο προ το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσια. Αυτά δεν επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και επηρεάζουν κάποια α, ποσά που θα δοθούν για μια χρονική περίοδο σε συνταξιούχου που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Ε, φαντάζομαι ένα καλό τρόπο να απαντήσετε και εσεί σε αυτό το ερώτημα πιο πρακτικά είναι να. έχετε, Γιατί δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ακριβώ το κόστο, θα έχετε περίπου ένα, μια ιδέα πόσο θα επιβαρυνθεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έγιναν μελέτε δείχνουν έναν κόστο. Όμως, το οποίο εσείς θεωρείτε ότι όμως, δεν είναι. Εμείς μιλήσαμε και με τον αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνία Ασφαλίσεων. Δεν αμφισβητούμε την μελέτη που έκαμε. Όμω αμφισβητούμε τα δεδομένα πάνω στα οποία έχουν βασιστεί. Παράδειγμα. Είναι ένα δεδομένο στην Κύπρο ότι ο μέσο όρο ζωή, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον κόσμο, των γυναικών είναι πιο ψηλό από, το, του άντρε. Είναι δεδομένο στην Κύπρο ότι αν ανατρέξει στα αντρόγυνα των συνταξίχων, η ηλικία του άντρα είναι πιο ο μεγάλη, πιο μεγάλη... Από τι γυναίκε. Και τρίτον, υπάρχουν 15.000 συνταξιούχε που δεν εργαστήκαν καριδιά και αντίστοιχα τη ζωή του, παίρνουν τι συντάξει ε, τη ε, οικογένεια που, αν και εφόσον φύγουν πρώτε από τη ζωή, δεν θα αποφεληθεί ο σύζυγο, διότι για να αποφεληθεί ο σύζυγο σε σύνταξη χειρία, πρέπει να έχει σύνταξη κανονική δική τη η σύζυγο του που προέρχεται από τι εισφορέ. Για αυτέ που δεν έβαλαν εισφορέ και είναι 15.000 γυναίκε. Δεν θα έχουν όφελο ούτε και σε περίπτωση που θα εγκριθεί όπω την εννοούμε εμεί, σωστά η νομοθεσία. Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντα, σιγά σιγά, κύριε Σκαρπάρη, ε, ακόμη κι αν ε, τελικά δεν περάσει το ε, να υπάρχει για του πριν την 1η Απριλίου του 2018, ε, για αυτού που θα δικαιούνται, τι θα ισχύει, για να ξέρω εγώ τι Για αυτού που θα δικαιούνται, αντιλαμβάνουμε, θα υπογραφεί πρώτα η νομοθεσία από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα τη Δημοκρατία θα εκδοθούν φόρμε, αιτήσει και για όσου αφορά από πρώτη πρώτη του 2018 α, και μέχρι σήμερα θα υποβάλλονται τι αιτήσει. Μάλιστα. Και από την ημερομηνία θα, θανάτου τη συζύγου θα δικαιούνται σύνταξη χιλιά με τι προποθέσει που ανάφερα προηγουμένω. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που νομίζετε ότι πρέπει να επισημάνουμε. Για τη σύνταξη χιλίας ναι. όχι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα βεβαίω που αφορούν του συνταξιούχου. Εντάξει, αυτά τα γενικότερα είναι αρκετά και δεχόμαστε κι εμεί αρκετά yeah. τηλεφωνήματα. Αν θέλετε Μπορούμε να αγωνίσουμε σε μια άλλη εκπομπή και με τηλεφωνικέ παρεμβάσει να απαντήσουμε για τι απορίε του συνταξιούχου μα. Απλώ ήθελαμε σήμερα, βεβαίως. επειδή έγινε η αναπομπή, να το συζητήσουμε αυτό. Είναι και για τα γενικότερα προβλήματα βεβαίω. Ε, μπορούμε να τα δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκαρπάρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Κυρίε και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με την αθλητική μα ενημέρωση.